Μπαρμπασοτήρη! Μπαρμπασοτήρη! Μπαρμπα! Μπαρμπα! Ρε μπαρμπα! Πού είναι η μπαρμπα? Πάλι δεν φοράς ακουστικό! Ε! Εδώ δεν φοράς ακουστικό! Προφυλακτικό! Έχω πάρει μια ρωμαδεντρολίβανο. Λέω ακουστικό για δε φοράς! Α, ακουστικό! Το έχω πενεργοποιημένο. Ένα λεπτό, Κώστα, να κάνω τεστ. Για μην λέω να σ' ακούσω. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία. Στα εγγλέζικα, είναι εγγλέζικο το ακουστικό. One, two, three, four. Okay. One, two, three, four. Okay, boy. Καλά, γιατί το έχεις κλειστό? Γιατί βαρέθηκαν ακόμα μαλακίες. Τον καιρό του Κολοκοτρώνη που ήμουν παιδάκι τα ίδια ακούω. Θα φτιαχτεί το ασφαλιστικό, το οικονομικό, θα πανταχτεί η διαφθορά. Θα φτιάξουμε αντιπλημμυρικά έργα. Δεν σήκωτα. Τι εδώ που τα λέμε εκεί, πασοξίδες πολύ κάτσανε στην εξουσία και κόλλησε ο κόλο σε συγκαρέκλα. Και να σηκωθούν να κάτσει κανένα άλλο ή να αλλάξουν κόλο. Και υπάρχει κι άλλη λύση, να παραιτηθούν προσωρινά για 200 χρόνια και μετά ξανάρχονται. Να πάρει λίγο κόσμο στα πάνω του. Εδώ που τα λέμε και με τα λεφτά που έχουν φάει όλοι αυτοί. Ξέρεις τώρα, εργολάβοι, μεγάλο εργολάβοι και λοιπά. Μετά όλα αυτά θα τρώνε και τα τρισέγγωνα τους για άλλα 200 χρόνια. Ε, όσοι εμείς δεν νομίζω να έχει φάει. Δεν θα έχει τρισέγγωνα γι' αυτό. Αλήθεια, με τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου τι γίνεται? Δεν τα μάθες. Τι? Παντρεύεται. Με ποια? Με τον Ισμαήλ Τζέμ. Τώρα ποιος θα κάνει την ύφη είναι γνωστό. Γιατί να μην τον πάρει, μαγειρεύουν ωραία οι Τούρκοι. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε και πρίκα. Ε, να μην δώσουμε 5-6 νησιά. Έχουμε πολλά. Την Μύκονο να μην δώσουμε που πηγαίνουμε τα καλοκαίρια και... και υπάρχει και το άλλο πρόβλημα με πώς είναι, γκρίζες ζώνες τι θα γίνει. Ε, βλέψεις καμιά λύση. Ε, να τις δώσουμε ή να τις βάψουμε. Με το όνομα με το μακεδονικό τι έγινε, πάει αυτό ξεχάσει. Μα δεν διαβάζεις εφημερίδες ρε Κώστα. Το δώσαμε στους Σκοπιανούς. Μακεδόνες θα λέγονται τώρα οι Σκοπιανοί. Έτσι όπως πάμε θα μας αλλάξουν και τα δικό μας όνομα και δεν θα λεγόμαστε Ελλήνες. Και πώς θα λεγόμαστε? Μαλάκες. Φού τους ανεχόμαστε. Εσύ δεν μένεις δαμάρος δίπλα τη Λιάφκα, τι έγινε εκεί, για πες μου. Δεν σώπα μωρέ, που κάνανε μέσα στο διαμέρισμα μου της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Μου λέει ένας, μήπως είσαι εκτέλεσης της 17 Νοέμβρη. Τι λες παιδί μου, του λέω, γέρος άνθρωπος. Μήπως είσαι νέος, μου λέει, και μεταφιέστηκε σε γέρο. Και άρχισε να μου τραβάει τα μαλλιά να διαφοράω περούκα. Μετά μου πήρε το ακουστικό μου. Μου λέει, μήπως είσαι ο Κουφοντίνας. Ποιος Κουφοντίνας, σου λέω, ο Κουφοσοτήρης είμαι. Μετά μου κάνανε και σωματική έρευνα. Και τι σου βρήκανε? Το σόβρακο μου χεσμένο, το φόβο μου. Μεταξύ μας έχω πληροφορίες. Πού βρίσκεται ο Κουφοντίνας? Έλα. Βρίσκεται σε διακοπές. Πού κάνει διακοπές? Στα Κουφονίσια. Άσε να πας στη διάλα βρε Αλέκο. Όχι Αλέκο, Κώστας είπαμε. Κώστας, μήπως είναι ψευδόνυμο? Ξέρω εγώ. Τι κυκλοφορούμε ψευδόνυμο όλοι. Ναι, έχω και άλλη πληροφορία. Ποια? Μην της μπεις πουθενά, έτσι. Όχι, μεταξύ μας. Ναι, μόνο στον Τράγκα να την πεις. Λοιπόν, ο παππούς της 17 Νοέμβρη. Εν τέλει δεν είναι παππούς. Τι είναι? Γιαγιά είναι. Με το ψευδόνυμο Κολόγρια. Όλοι ψευδόνυμα έχουν. Αν τους έχεις όλοι κυκλοφορούν με ψευδόνυμα. Πιάσαν λέει τον Μάρκο, μετά πιάσαν τον Λουκά. Τώρα μένει να πιάσουν τον Ματθαίο. Τώρα γενικά τους επαγγελιστές. Καμιά άλλη πληροφορία έχεις? Ναι, έχω μία. Σπουδαία πληροφορία. Ποια? Δεν την έχω ακόμα, θα την πάρω σε φάξ. Κατά τα άλλα πώς τα περνάς? Όχι τα περάσω, Κώστα, μοναξιές. Κάθε μόνη μέρα και μιλάω με το πουλί μου. Μιλάς με το πουλί σου? Ναι, του μιλάω και με απαντάει. Καλά θα με τρελάνε, μιλάς με το πουλί σου, το δικό μου για δεν μιλάει. Δεν είναι τσαχπίνικο σαν το δικό μου, γι' αυτό. Καλά, τι σοϊ πουλί έχει? Παπαγάλο. Για παπαγάλο μιλάς τόση ώρα? Απ' τι μπορεί το άλλο? Το άλλο ούτε μιλάει ούτε λαλά, είναι ψάφιο καλό. Και από υγεία πώς τα πας? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πήγα στο ΙΚΑ και έκανα χείριση καταράκτης στο δεξί μου το μάτι.
Πέτυχε εγχείρηση. Έτυχε μόνο που τον καταράκτη τον είχα στο αριστερό. Θα ξαναπάω όμως να κάνω πανηγύριση. Αυτή τη φορά θα τους πω ότι τον καταράκτη τον έχω στο δεξί για να μου κάνουν στο αριστερό. Να σε που έδωσα και φακελάκι στο γιατρό. 200 ευρώ έδωσα στο γιατρό. Τρέπεται. Δεν τρέπεσαι, του λέω, γιατρέ, φακελάκι. Τρεπήσει, του λέω. Και όρκος του Ιπποκράτη. Του Ιπποκράτη μου λέει ήταν όρκος, όχι δικός μου. Μωρέ, αυτά τα παιδιά τι κάνουν, σε προσέχουνε. Όξα, όξα το Θεό. Με λατρεύουν τα παιδιά μου. Δόξα τω Θεώ, με λατρεύουν. Με έβαλαν και κανένα ασφάλεια ζωή και μετά μου αγόρασα μηχανή 1000 εντούρο. Να προσέξεις ότι μην καζώνεις πάνω από 150. Όταν γυρίζω στο σπίτι μου λένε, α, γύρισες. Α, και αυτή η γυναίκα σου τι κάνει, ωραία γυναίκα, ε. Πότε, επί πλαστήρα ή επί παπάγου. Πάντως, εμένα πάντα μ' άρεσε. Και εμένα μ' άρεσε η δικιά σου. Δεν μου λες τώρα που είναι τις μόδες που γίνεται ανταλλαγή με τα ζευγάρια. Είσαι να σου δώσω τη δικιά μου να μου δώσεις τη δικιά σου. Κάνεις κάτι τώρα, αυτές είναι με το ένα πόδι στον τάφο. Εμείς με τι είμαστε. Και με τα δύο πόδια. Δεν τα μάθες, ε. Τι. Χωρίζουμε με τη γυναίκα μου. Ας το διάλειμμα. Ασυμφωνία χαρακτήρων. Τι λες, ρε, μετά από έναν αιώνα θα χαλάσει το σπίτι σου, δεν σκέφτεσαι τα παιδιά σου. Μα τα παιδιά μου σκέφτομαι. Ο ένας είναι 55, ο άλλος 57. Λες να τους δημιουργήσω ψυχολογικό πρόβλημα. Βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο γέρος μου. Λες να αντιδράσει ο γέρος. Ναι, και να αντιδράσει θα του πω, άκουσε πατέρα, είμαι σε ηλικία που αποφασίζω μόνος μου. Δεν θα μου λες συνέχεια τι θα κάνω. Αυτός, μας πάρουν τα χούφταρα τον Άρα Σωτήρη. Και το Σωτήρη σκομμένο από τώρα και στο εξής αμπέλες που είναι της μόδας, Σώτης. Τι Σώτης, ρε. Σώτης, παιδί μου, είναι πιο high, πιο glamour, πιο in για τις γκόμενες. Εσύ από γκόμενες πώς πας, Κώστα? Κάτι γίνεται. Εσύ? Έχω πρόβλημα. Τι, δηλαδή δεν? Έχω πρόωρη εξπερμάτωση. Δηλαδή πόσο πρόωρη? 2 ώρες πριν έρθει γκόμενα στο σπίτι. Να παίρνει Viagra Σωτής. Φοβερό φάρμακο. Σου κρατάει το όργανο ντούρο και βαρβάτο. Έχω πάρει και Viagra. Μία μέρα πήρα Viagra. Πήρα 3 μαζεμένα. Το κράτησε ντούρο, βαρβάτο. Μου το κράτησε ντούρο και βαρβάτο. Μόνο που δεν είχα γυναίκα. Μόνος μου ήμουν στο σπίτι και το καμάρωνα. Και τι έκανε? Κρέμασα το καπέλο μου και έπαιζα. Βέβαια, πού να βρεις γκόμενα, δεν πας σε δίσκο, δεν πας σε ρεβιτάζ, δεν πας σε ελληνάδικα, πώς θα βρεις από το 090. Πήρα και το 090. Το αυταρχικό δίδυμο με το μαστίγιο, Τατιάνα και Σβετλάνα, τα κάνουμε όλα. Και ήρθανε στο σπίτι μου 2 θεογκόμενες Ρωσίδες. Με βάλανε στη μέση, η μία με χτύπαγε με μια αλυσίδα τέτοια, η άλλη με ένα μαστίγιο. Και τι έγινε? Ομολόγησα. Ευχαριστήθηκες τουλάχιστον? Είναι ευχαριστηθώ. Ένα μην έκανα στο κάτω. Καλά, αυτές είναι πανάκριβες. Πόση σύνταξη παίρνεις? 150 το μήνα. Τι λέει, ρε θηρίο, παίρνεις 150.000 το μήνα? 150 ευρώ. Και πώς ζεις, ρε Σώτης? Πώς ζεις, λέω? Είμαι θρήσκος, πιστεύω στα θαύματα. Καλά, εσύ δώσεις τα πάντα για την πατρίδα. Η πατρίδα γεια σου δίνει. Έχεις δίκιο. Εγώ πολέμησα για τα σύνορα της πατρίδας στη Μικρά Ασία, στην Αλβανία. Πήρα και 2 παράσημα. Το παράσημο της Μικράς Ασίας το πούλησα και πήρα το ακουστικό. Το παράσημο της Αλβανίας το πούλησα σε ένα ματσωμένο Αλβανό και πήρα το πιεσόμετρο. Πήγα και στον Υπουργό Οικονομικών. Του λέω, κύριε Υπουργέ, του λέω, αυτή τη σύνταξη που παίρνω, του λέω, δεν μπορώ να ζήσω. Μου λέει, πόσο χρόνο είσαι? Του λέω, 87. Και θέλεις να ζήσεις κι άλλο, μου λέει. Γεια σου, ρε. Τι έγινε? Τι μας εκτύπησα την πλάτη φιλικά. Υπομονή, θα έρθουν καλύτερες μέρες. Ναι, ναι. Πότε, στην άλλη ζωή? Λέει να υπάρχει ζωή με τα θάνατο. Εδώ δεν υπάρχει πριν το θάνατο, θα υπάρχει με τα θάνατο. Ξέρω εσύ τι λες. Δεν ξέρω, είμαι ο πιο αδύναμος κρίκος.